να ξεκινήσει πρόωρα η αντιπυρική περίοδος, ζητούν οι φορείς πολιτικής προστασίας για να προλάβουν ολέθριες επιπτώσεις από τον κίνδυνο η κάψη αγροτικών υπολοιμάτων στην Ήπεθρο να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Με μια πολύ, για ένα πολύ ξηρό χειμώνα με ανομβρία, πολύ λίγες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, όπου σίγουρα διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο δεν είναι ευνοϊκό για την καύση των αγροτικών υπολοιμάτων. Πρέπει οι αγρότες να ευαισθητοποιήσουν την προσοχή τους, να μελετούν αρκετά τον καιρό. Πολύ πιθανό, αν θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό, να έχουμε και πρόωρη αντιπυρική περίοδο. Αντί 31 του Απριλίου, 1 Μαΐου μάλλον εκκίνηση της περίοδου, μπορεί να γίνει και πιο πριν. Έτσι ώστε να γίνει ρητή απαγόρευση της καύσης στην Ήπεθρο. Ο άνυδρος χειμώνας έχει μετατρέψει την Ήπεθρο της Κρήτης σε μια απέραντη αποθήκη καύσιμης ύλης, τη στιγμή που οι αγρότες καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών τους χωρίς να υπολογίζουν τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο που παραμονεύει αν συνυπολογίσει κανείς τις αλλεπάλληλες αιστείες φωτιάς που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις τελευταίες ημέρες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης. Πραγματικά υπάρχει μια εκδήλωση πυρκαγιών όσον αφορά την περίοδο που διανύουμε και λόγω των συνθήκων τις αντιμετωπίζουμε πριν επεκταθούν ιδιαίτερα. Η πληθώρα των κρούσματων που καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα είναι απόλυτα χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, πολύ πιθανόν και φέτος να γίνει, θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα έλεγα. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες στο Αρχείο του Πυροσβεστικού Σώματος που μελετούν τον καιρό κάθε μέρα, πριν βγουν και τα στάδια επικινδυνότητας στην αντιπυρική περίοδο. Στο Νότο δυστυχώς οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες για την εποχή, οι ιδανικές για την εποχή. Σε κάθε περίπτωση η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο γίνεται καθ' υπέρβαση, ακόμη και εκτός της αντιπυρικής περίοδου. Με τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας να υπενθυμίζουν τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση. Και προσπαθούμε και κάνουμε έκκληση στον κόσμο όσον αφορά να προσέχουν με την καλλιέργεια που έχουν και τα καύση υπολείμματα καλλιεργειών. Κοιτάζουν τον, προσέχουν ο άνεμος να μην είναι υψηλός για να μπορέσουν να ψεκάσουν τα δέντρα τους. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κάνουν πρόγνωση των καιρικών συνθήκων πριν βάλουν φωτιά στο χωράφι τους, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάπλωση της πυρκαγιάς και κατά συνέπεια ζημίες στην περιουσία τους.